Αρκαδία 938. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Τάσο Παπαζαχαρία, γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαχαρία. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, κύριε Παπαζαχαρία, έχετε μια εκδήλωση σήμερα στην οποία υποδέχεστε νέα μέλη. Είναι στα πλαίσια του προγράμματος, αν θέλετε, της δράσης του ΣΥΡΙΖΑ, το iSΥΡΙΖΑ. Πάρε το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου. Πείτε μας τι περιμένετε γενικά από, από αυτή τη δράση πανελλαδικός, πώς θα πάτε στην Αρκαδία και τι θα πει και ο κύριος Κουρλέτης σήμερα στο εργατικό κέντρο. Ναι, ναι. Λοιπόν, να αρχίσουμε Γιώργο από το θέμα αυτό της διεύρυνσης του κόμματος. Έχει ξεκινήσει μια καμπάνια εδώ και 1,5 μήνα για να μπορέσουμε να καλύψουμε το χάος, τη μεγάλη απόσταση που υπάρχει από τους ανθρώπους που ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και είναι 1.800.000 μέχρι αυτούς που είναι οργανωμένοι στο κόμμα. Αυτή τώρα η απόσταση μας έχει προβληματίσει επανειλημμένως και πρέπει όπως και να το κάνουμε να κλείσει η ψαλίδα αυτή. Γι' αυτό και λέμε στον κόσμο που ψηφίζει και ακουμπάει τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ώστε να εμπλουτίσει με την παρουσία του, με τις προτάσεις του και με τις ιδέες του, να εμπλουτίσει το κόμμα, να του δώσει νέα πνοή, νέο αίμα, για να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις τέτοιες που να καλύπτουν το περισσότερο κόσμο. Αυτό το μεγάλο ποσοστό, το 32%, το 1.800.000. Να σας ρωτήσω κάτι. Για να γίνει αυτό, Γιώργο, ένα λεπτό, για να γίνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν θέλει να μονοπολίσει την υπόθεση, έχει φτιαχτεί ένας νέος πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στον οποίο αποτελούν ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κορμό και βέβαια υπάρχουν και προσωπικότητες και κινήματα από τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο και προπαντός από την κέντρο αριστερά, τα οποία πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια και είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, κύριε Παπαζαχαρία. Καλά, πέρα ότι σε λίγο θα μου σχολιάσετε και 2-3 θεματάκια της επικαιρότητας, θεματάκια συσσαγωγικά. Ναι. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι η δική σας εκτίμηση, διότι υπάρχει η αίσθηση και υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις βέβαια, οι οποίες είναι και λίγο, θα λέγαμε, πρόωρες κατά την άποψή μας, ναι, ότι μέχρι τώρα έχει διευρυνθεί η απόσταση μεταξύ της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά δηλαδή, και του δεύτερου κόμματος που είστε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, όπως είπατε πλέον. Ναι, ναι. Εσείς έχετε την ίδια αίσθηση και πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό? Είναι τόσο πετυχημένη μέχρι τώρα η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη μέσα σε 3 μήνες? Όχι Γιώργο, ξέρεις τι συμβαίνει, να σου πω εγώ. Και όχι μονάχα τώρα, αλλά και γιατί χάσαμε, όλους μας έχει προβληματίσει γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από το πηγάδι, από τον γκρεμό που μας είχαν ρίξει προηγούμενες κυβερνήσεις, και πώς έγινε τώρα και ξαναβγήκαν αυτοί οι οποίοι μας καταστρέψαν τη χώρα και το λαό δηλαδή. Πώς έγινε αυτό? Δυστυχώς αυτοί έχουν το χρήμα, είναι άνθρωποι του χρήματος και του κεφαλαίου. Έχουν το Μαρινάκι παραδείγματος χάρη τώρα. Καλό θα είναι να μην λέμε ονόματα, κύριε Τάσο. Εντάξει, εννοείται ότι έχουν κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα από πίσω τους. Δεν είναι κρυφό, Γιώργο μου, δεν είναι κρυφό, χρυσό μου παιδί. Άκου. Έχει αγοράσει όλα τα κανάλια. Κάθε τρεις και Όχι όλα, κύριε Τάσο. Παιδί μου, εντάξει, έχει αφήσει απ' έξω την έρευνα. Έχει και ο κύριος Σαββίδης, άμα θέλετε να πούμε ονόματα τώρα. Υπάρχουν και άλλοι, ναι. Εντάξει, και ο Σαββίδης, μην νομίζεις τώρα ότι έχει καμιά σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
Απλά το κύριε Τάσο, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως ξέρετε, εμείς πρέπει να είμαστε τουλάχιστον αντικειμενικοί και θα μπορούσε να σας πει κάποιος ότι ένας άλλος πολύ μεγάλος επιχειρηματίας Έλληνας, ο γιος του, έβαλε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Σας ρώτησα την αίσθηση που έχετε, όχι τους λόγους, εάν συμβαίνει αυτό. Έχετε την αίσθηση ότι αυξάνει τη διαφορά. Ότι... Άκου, να μου πείτε. Όλα αυτές οι υπηρεσίες, οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι εφημερίδες, τα κανάλια, η ενημέρωση του κόσμου με λίγα λόγια είναι στα χέρια ανθρώπων που στηρίζουν την κυβέρνηση, την παρούσα. Υπάρχει δηλαδή, λέτε, μία ουσιαστικά πρωτόγνωρος έλεγχος σε εισαγωγικά των media από τη σημερινή κυβέρνηση. Βέβαια, δεν κάνουν άλλοι. Εξοραίζουν, Γιώργο μου, τα πάντα. Εξοραίζουν τα πάντα. Αυτό που είναι σίγουρο, κύριε Παπαζαχαρία, και δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας, ούτε οι νεοδημοκράτες, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα κατά την άποψή μας, τόσο θετική αντιμετώπιση κυβέρνησης είχαμε να δούμε, αν θυμηθούμε παλαιότερα, από την πρώτη τετραετία του κυρίου Κώστα Σιμίτη, εάν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, αυτό παραλληλίζω εγώ την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Εντάξει, τώρα η προσωπική μου θέση, βέβαια, αυτό. Είπαμε ότι υπάρχει ένας βομβαρδισμός της σκέψης του κόσμου από τα ΜΜΕ, μέρα νύχτα. Προπαγάνδα δηλαδή περιγράφεται. Προπαγάνδα ακριβώς. Εξοραίζουν τα πάντα. Εδώ πέρα, να καταλάβεις τώρα, γίνονται ανατροπές των εργασιακών σχέσεων που με κόπο έκτισε ο ΣΥΡΙΖΑ, των εργασιακών σχέσεων. Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις τις οποίες δεν είχε καταργήσει ούτε η Χούντα, Γιώργο. Ούτε η Χούντα τόλμησε να τις καταργήσει. Ναι. Το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων. Ναι, βέβαια, να πούμε ότι και το δικό σας κόμμα, κύριε Παπαζαχαρία, που βέβαια συνεργαζόταν με ένα άλλο για να μπορεί να είναι στην κυβέρνηση, για να το πούμε και αυτό, μην το ξεχνάμε, γιατί έπρεπε να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, τους κάνατε, κριθήκατε από εκεί και πέρα. Και το δικό σας κόμμα, χωρίς να το θέλει απαραίτητα, δεν ξέρω αν ήταν δική του θέση στρατηγική, υποχρεώθηκε να κάνει κάποιους συμβιβασμούς και στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό, λόγω ακριβώς των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας. Αλλά από εκεί και πέρα, εσείς πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα μπορέσει να επανακτήσει τη δυναμική που είχε, ας πούμε, το 2015, είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο, ή θα προσαρμοστεί σε μια αντιπολιτευτική τακτική και θα επιδιώξει διεύρυνση του χώρου της κεντροαριστεράς? Ναι, κατάλαβα. Εγώ νομίζω ότι θα επανακτήσει αυτή τη δυναμική, γιατί όλα θα αποδειχτούν, πώς το λένε, φρούδες ελπίδες. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης δηλαδή θα αποδειχθεί ότι ανακόλουθος και δεν θα μπορέσει να καταφέρει. Μπράβο. Αυτά τα οποία είπε προεκλογικά και που τα είχαν σηκώσει και τα είχαν κάνει σημαία τα κανάλια και οι εφημερίδες προεκλογικά, να σου πω ένα παράδειγμα απλό για να το καταλάβεις. Αυτά όλα θα διαψευστούν από τη ζωή, Γιώργο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Θυμάσαι που μίλαγε για ανάπτυξη, για νέες θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες. Το θυμάσαι αυτό? Λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις, δίνει το δικαίωμα στο αφεντικό, στον εργοδότη, να έρχεται μαζί σου προσωπικά, σε συνεννόηση προσωπικά με τον κάθε εργαζόμενο και να του λέει εσύ απαρστώσα, εσύ θα απαρστώσα και αυτός που έκανε το αυγό θα πάρει τόσα. Αυτό είναι απαραίτητα λάθος, κύριε Παπαζαχαρία. Και βέβαια. Ναι, πάντως συνέβαινε και πριν αυτό. Συνέβαινε άτυπα, δεν ήταν νομιμοποιημένο, έχετε δίκιο. Μάνα μου, εμείς τώρα μιλάμε. Μιλάτε για το νόμιμο, και τι διευκόλυνση τους κάνει τώρα. Τώρα τους βγάζει από την υποχρέωση τουλάχιστον να κόβουν αποδείξεις και να πληρώνουν αυτό που λέει η συλλογική σύμβαση. Από την άλλη, βέβαια, για να είμαστε και να λέμε και την άλλη πλευρά. Αφενός υποστηρίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρξει αναπτυξιακή δυναμική, και από την άλλη δεν είναι ότι η κυβέρνηση παίρνει και αντιδημοφιλή μέτρα. Δηλαδή αυτό τώρα που γίνεται όλο, παρότι δεν είναι και τόσο ουσιαστικό, αλλά έχει επηρεάσει πολύ τον κόσμο, ξέρετε, με την απαγόρευση του καπνίσματος και τους πολύ αυστηροποιημένους γενικά κανόνες που ισχύουν. Αυτό είναι ένα αντιδημοφιλές μέτρο, έτσι, δεν φαντάζομαι να το αφισβητείτε αυτό.
Κοίταξε, Γιώργο, άκου να δεις. Μου επιτρέψεις να σε λέω Γιώργο, γιατί είσαι φίλος, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί είμαστε και στον αέρα. Εγώ έτσι μου αρέσει να μιλάω φιλικά με τον άλλον. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει ανάπτυξη, αν υπάρχουν θέσεις, νέες θέσεις εργασίας κλπ. Εδώ πέρα η Ελστάτ η ίδια, όχι εγώ και εσύ, ναι. Η Ελστάτ η ίδια έβγαλε απόφαση, πόρισμα, στοιχεία που τα έδωσε στη δημοσιότητα και λέει ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 18 χρόνια είχαμε περισσότερες απολύσεις, οι οποίες φτάσαν στις 365.000. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτές οι απολύσεις, Γιώργο μου, δεν είναι τυχαίες. Έχουν να κάνουν με το ότι απολύει κόσμο ο εργοδότης για να πάρει ανθρώπους με όσα θέλει αυτός. Ναι, βέβαια λέγεται, υπάρχει και η άλλη άποψη επίσης, ότι είναι απολύσεις εποχιακής εργασίας λόγω της... Εντάξει, αλλά εδώ δεν σου λέει ότι πάντοτε υπήρχαν απολύσεις εποχιακής εργασίας. Λοιπόν, κύριε Τάσο, δηλαδή... κύριε Τάσο, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, αν μπορείτε να μου την πείτε γρήγορα. Ναι. Κάποιοι λένε ότι θα γίνει στην Ελλάδα ό,τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον κύριο Τραμπ, ο οποίος ωφελήθηκε από την οικονομική πολιτική του κυρίου Ομπάμα, η οποία δεν φάνηκε στην περίοδο του κυρίου Ομπάμα. Δεν φάνηκε τα αποτελέσματά της δεν φάνηκαν. Ναι. Και φάνηκαν επί του κυρίου Τραμπ. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει το ίδιο και εδώ, δηλαδή αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ισχύει. Η κυβέρνηση αυτή εδώ τώρα κοκορεύεται και κουνιέται και κάνει πάρτι με τα λεφτά που μάζεψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. 37 δισεκατομμύρια ζεστό χρήμα το παρέδωσε στη νέα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαζαχαρία. Καλή επιτυχία στην κίνηση γενικά. Να το πούμε για το βράδυ, 7 η ώρα. Το είπαμε. 7 η ώρα στο εργατικό κέντρο για να το θυμίσουμε στον κόσμο. Βεβαίως. Θα πούμε πολλά περισσότερα εκεί. Θα είναι ο Πάνος ο Σκουρλέτης και τα νέα μέλη του που γράφτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Λοιπόν, κύριε Παπαζαχαρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αρκαδία 938.